Το Λινάρι, λοιπόν, είναι η πρώτη κλωστή με την οποία οι άνθρωποι μετά από απαραίτητη επεξεργασία έφτιαχναν τα ρούχα τους και τα υφάσματά τους. Μετά από αυτό, από το Λινάρι, ακολούθησε το Βαμβάκι και το Μαλλί. Στο νησί μας, κυρίως οι κάτοικοι των ορεινών χωριών καλλιεργούσαν το Λινάρι για το σπόρο του, όπου το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο, όπως και σήμερα άλλωστε. Η οποία ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε και από τον 40 καρέκλες, τραπέζια κτλ. Τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου μας, τα οποία μετά το πέρας του ντοκιμαντέρ, έρχομαι πολύ. Για το Λινάρι και τους ανθρώπους οι οποίοι, την κυρία Αντριανή Μαρίνου, η οποία θα μας εξηγήσει ακριβώς πώς γινόταν η επεξεργασία του Λιναριού, και τους ανθρώπους, και μάλιστα τον κύριο Δημήτρη Ξένο, ο οποίος έχει επιμεληθεί για να φτιάξουν κάποια εργαλεία σχετικά με την επεξεργασία. Ευχαριστούμε όλους σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Διονύση Ακτύπη για την παρουσία του. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο, κύριο Νικόλαο Χτύπη για την παρουσία του, αλλά και όλους σας. Και τον κύριο Τσουρουνάκη για την παρουσία του. Και να ξέρετε ότι το κάθε χωριό έχει τη δύναμη. Αρκεί η Εκκλησία, το τοπικό συμβούλιο μαζί με τον Πρόεδρο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο μπορούν να λύσουν καθημερινά προβλήματα και μεγάλα στο κάθε χωριό. Και με την πρόσκληση την οποία μου στείλατε, το είπα προηγουμένως και στην κυρία Παπαδάτου, με αναγκάσατε, επειδή δεν το ήξερα, να στείλω το συνεργάτη μου στην Αθήνα να πάει σε ένα βιβλιοπωλείο και να πάρει το βιβλίο και να καθίσω εκεί στη βουλή που καθόμουν και το διάβασα. Το 70% και με του βιβλίου το διάβασα. Ότι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι ίσα ίσα που τον ακούμε τον κύριο Κουτσούπα, δεν τους συζητάμε, όλους τους ακούμε, γιατί πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούμε. Και σας πληροφορώ ότι πραγματικά ότι ήταν μία από τις, θα τα πει και ο κύριος Σπύρος ο Ξένος και ο κύριος Γιατράς, θα τα αναλύσουν περισσότερο, εγώ δεν είμαι, εγώ απλώς διάβασα για να μπορέσω να ενημερωθώ περισσότερο για το όλο θέμα. Άλλωστε, νομίζω ότι ο πολιτισμός και η παράδοση ενώνουν, γιατί δεν θα μπορούσαμε ποτέ με τον κύριο Ξένο να βρεθούμε σε ένα τόσο ωραίο μέρος και να ανταλλάξουμε χειραψία, γιατί ο πολιτισμός και η παράδοση πάντα ενώνει, όπως καταλαβαίνετε, ενώ η πολιτική πολλές φορές χωρίζει, που δεν θα πρέπει, αλλά και αυτό γίνεται. Επομένως, το Λινάρι ήταν ένα από τα βασικά οικονομικά στηρίγματα του νησιού μας, κυρίως και στην ορεινή Ζάγυνθο που καλλιεργείτο και είχε όλες αυτές τις ιδιότητες και βέβαια. Νομίζω ότι μαζί με τη σταφίδα και με το λάδι ήταν κάτι το οποίο κράταγε την ανάπτυξη του τόπου και την οικονομία του τόπου μας. Πράγματι είναι να σας δώσω συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά για αυτό το οποίο κάνετε. Γιατί μαθαίνουμε πράγματα τα οποία και εμείς δεν ξέρουμε. Και αν δεν υπάρχετε εσείς οι πολιτιστικοί σύλλογοι και η πρόεδρος κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το χωριό του συγκεκριμένο και αξίζει πραγματικά το χειροκρότημα. Πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά και με τα χορευτικά τα οποία συμμετέχουν σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις, αλλά και τη σημερινή εκδήλωση την οποία κάνουν, είναι οι μοναδικοί οι οποίοι μεταλαμπαδεύουν από γενιά σε γενιά όλη την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας. Μαζεύοντας όλες τις ενότητες σε ένα Δήμο στη Ζάγκεθο, ευτυχώς που έμειναν στα χωριά μας οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Έμειναν στα χωριά μας για να αναβιώνουν έθιμα, εκδηλώσεις και να μαθαίνουν στα κέντρα εξουσίας πώς ακριβώς ζούσαν τα παλαιότερα χρόνια οι ορεινοί. Δεν υπάρχει χωριό ορεινό που να μην υπάρχει λινοβροχιό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε όλα τα χωριά ήταν μία δουλειά, μία εργασία την οποία δυστυχώς εμείς και ακόμα και η γενιά η δική μας, αν δεν υπήρχε η κυρία Παπαδάτου, αν δεν υπήρχαν κάποιοι που πραγματικά ενδιαφέρονται να μάθουν οι νεότεροι το πώς ακριβώς ζούσαν οι παλαιότεροι, δεν θα το γνωρίζουν. Μια εναλλακτική μορφή καλλιέργειας. Πρέπει να διαβάσετε και το πρόγραμμα μας, κύριε Χτύπη, μετά. Ορίστε. Θα το φροντίσω. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πράγματα που τα είχαμε στο πρόγραμμά μας γίνονται και θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο
και για άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και να θυμούνται οι παλιότεροι πώς γινόταν όλη αυτή η διαδικασία, που ήταν κερδοφόρα και τον αγώνα που έκαναν τότε οι άνθρωποι για να τα φέρουν εις πέρας και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Ένα μεγάλο μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο της με τον Μαριόν για αυτή την πρωτοβουλία και όσο είμαστε ενωμένοι και δείχνουμε αυτό προς τα έξω θα γίνουν και άλλα τέτοια πράγματα. Την Ντάνα Μποναπάρτε Μαρίνου. Αυτή τη σπουδαία. Το Δημήτρη τον Ξένο και τον Νιόνιο τον γιατρά, τους ξυλουργούς των Μαριών που μου επισκέβασαν και φτιάξανε πάλι τα παλιά εργαλεία που είχα σαπίσει. Και το Σπύρο, τον Πίπη, τον Νταλούκα, τον Τσουκαλά που πάντα βοηθούσε. Να τιμήσω τη μνήμη όσων έχουν αποχωρήσει και οι οποίοι μας είπαν πολλά και σπουδαία. Χωρίς αυτούς και τις αφηγήσεις τους, οι οποίες καταγράφηκαν ευτυχώς γιατί τώρα πια δεν είναι στη ζωή. Και μαζί με αυτούς και τη μνήμη του Λευτέρη του Νιωτόπουλου. Γιατί είχαμε συμφωνήσει ότι θα κάνουμε τις Μαριές στο χωριό του Λιναριού. Επίσης, να ευχαριστήσω τους ομιλητές που πρόθυμα, μόλις τους το είπαμε αμέσως και οι δύο φίλοι και αγαπημένοι και φυσικά τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Μαριών που αγκάλιασε την πρόταση και την υποστήριξε από ό,τι βλέπω με τον καλύτερο τρόπο και όλους τους χωριανούς των Μαριών γιατί πάντοτε με βοηθάνε και πάντοτε με καλημερίζουν με τον καλύτερο τρόπο. Χωθήκαν τα λινοβροχιά που είχαν οι Μαριώτες και το λινάρι μουσκευαν οι χωρικοί ετώτες. Να δούμε πώς το έφτιαχναν, πώς το καλλιεργούσαν, έπειτα τι το έκαναν, πώς και από δάφτο ζούσαν. Το πρώτο που έκανανε να βρουν καλό χωράφι. Ιδάλλως κόπη και έξοδα θα πιέναν όλα στράφη. Αφού το έβρεσκαν λοιπόν, Οκτώβρη ως Γενάρη τα αργώνανε, το σπέρνανε, ρίχναν πολύ λινάρι. Προσέχαν τα λιανόπουλα, σπουργίτες, τσιπουργέλους, μήτσε τους σπόρους τρώγανε και έρθει η αρχή του τέλους. Στιάχτρα εστίνανε παντού, με ξύλα ή καλάμια, τα ντύναν με παλιόρουχα, με μπόλικα ψεγάδια. Αν το χωράφι έβγανε και λίγη αγριάδα, στιφτή το βοτανίζανε, βάζανε την πιλάλα. Για τότες φυτοφάρμακα δεν ρίχνανε στη φύση. Οι άνθρωποι μα και τα ζάα καλύτεροι είχαν ζήσει. Την άνοιξη μεγάλωνε. Έφτανε το ένα μέτρο. Σ' ένα λεβέντι άνθρωπο του ακούμπαε το πέτο. Τον θεριστή κυτρίνιζε σαν να ήταν χρυσάφινη σολέη όπου είχαν λινοβροχιό. Ήταν μεγάλο κάριο. Δεν ήπρεπε από νερό ποτέ να ήταν άδειο. Μες στο νερό βουλιάζανε αμέσως το λινάρι. Σε κάποιο χωράφι γινότανε. Θες να μας δείξει λίγο το σπόρο. Ναι. Για να δούμε λίγο το σπόρο. Αυτός είναι ο σπόρος. Λίγο έτσι, να το γυρίσουμε. Εντάξει. Το βάζαμε στο Μούστιο, 15, το Μούστιο 15-20 μέρες, το πλακώναμε, το κλαριά και μετά το βάζαμε ορθό και στέγνωνε. Μόνο με στέγνη, να μην έχει υδροσία, τίποτα. Το μαζεύαμε. Τώρα το κομπονίζουμε. Για να αρχίσει ο σπόρος. Να φυσάει πολύ μόνο, όταν φυσάει πολύ το παίρνει το σπόρο, πως είναι αλλαφρός. Το κρατάς εκεί και το τρίβεις. Καλησπέρα σας, είμαι η Κιουλάνη Κυριακή Ειρήνη, είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαριών και σήμερα ήρθαμε εδώ στην εκδήλωση στο ντοκιμαντέρ όσον αφορά το λινάρι, του Λιναριού τα πάθη. Το λινάρι, για όσους δεν γνωρίζουν, κοινώς ο λιναρόσπορος, είναι
ήταν ένας σπόρος από τότε που χρησιμοποιούσαν στο χωριό για την ύφανση, για τα ρούχα των ανθρώπων, για τα υφάσματά τους και βέβαια ως φάρμακο, αλλά και ως φαγητό. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο πολιτισμός είναι η αιτία που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και τα πολιτιστικά δρόμενα και εκάστοτε πολιτιστικοί σύλλογοι είναι αυτοί που αναβιώνουν και μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις στους νεότερους της εποχής μας. Έτσι και εμείς πήραμε την απόφαση να δείξουμε στους νεότερους και να μάθουμε και εμείς ως νεότεροι πώς γινόταν η επεξεργασία του λιναριού, πώς οι άνθρωποι τότε ζούσαν και φορούσαν ρούχα, με τι επεξεργασία και τι κατεργασία γινόταν. Μέσα από τους λινοβροχιούς, μέσα από μουσκέματα του λιναριού και μέσα από μια μεγάλη διαδικασία η οποία σίγουρα δεν ήταν εύκολη. Όλο αυτό γίνεται εκτός από τη μεταλαμπάδευση, θέλουμε να δώσουμε και το στίγμα της αξίας των προϊόντων. Όσο πιο δύσκολο είναι ένα προϊόν να διεξαχθεί και να φτάσει στο τελικό το αποτέλεσμα, τόσο πιο πολύ θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι το σέβεσαι. Όταν λοιπόν γνωρίζεις τη διαδικασία του, σέβεσαι και περισσότερο αυτό που έχεις στα χέρια σου, γιατί πλέον τώρα είναι όλα εύκολα, ευτυχώς. Τότε όμως δεν ήταν. Ευχόμαστε λοιπόν να περάσουμε μια πάρα πολύ καλή βραδιά απόψε, να είναι επιμορφωτική και να είναι ευχάριστη για όλους μας. Η Δώρα η Παπαδάτου είμαι, που ασχολήθηκα πέρα από το να διδάξω και να φτιάξω και ένα τμήμα εδώ στο νησί, περιβάλλοντος, το ξέρεις, ασχολήθηκα λίγο να καταγράψω αυτή την παραδοσιακή μέθοδο που υπήρχε εδώ στα Χωρινά και περισσότερο στις Μαριές, ήταν το κέντρο οι Μαριές, της παραγωγής αυτού του προϊόντος, του λινού. Δηλαδή και ως προς το σπόρο του και ως προς την ίνα του. Και αυτή την καταγραφή που έκανα, είπα να την αφιερώσω τώρα στο χωριό, να την αναλάβουν. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές που πρόθυμα και οι δύο απάντησαν ναι, και το Σπύρο και το Διονύση το γιατρά, και όλους τους χωριανούς που βοηθήσανε. Να σας πω για το λινάρι ότι ήταν το τρίτο προϊόν του νησιού μετά το λάδι και τη σταφίδα τη μαύρη επί χρόνια. Δηλαδή επί ενετοκρατίας, επί αγγλοκρατίας και τα λοιπά. Με αυτό οι άνθρωποι εδώ ζήσανε, φτιάχναν τα ρούχα τους. Δεν τους αφήσανε ποτέ να το κάνουν βιομηχανία, βιοτεχνία με λίγα λόγια, να μπορούν να το πουλάνε. Το πέρανε οι ανετοί και το κάνανε ό,τι θέλανε, καταλαβαίνεις. Εντάξει, νομίζω μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαριών που αγκάλιασε την προσπάθεια του να δει ο κόσμος μια έρευνα χρόνων, όπως την επιμελήθηκαν η Ντενής Παναγιωτοπούλου και η Δώρα η Παπαδάτου. Βρισκόμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ περισσότερο νομίζω κομπάρσω στην απόψινή βραδιά. Θα μιλήσω για το πολιτικό κοινωνικό πλαίσιο της όλης διαδικασίας, μια σημαντική και ξεχασμένη στον χρόνο κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα, αλλά νομίζω κυρίως μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που πραγματικά αξίζει της προσοχής και του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας.